Αλλά περάσαμε μέχρι το 1984, τι καινούργια αυτό. Μέσα στη χρονιά αυτή η ευγενία, η Θάτσερ δοκιμάζει την αντοχή του απεργιακού αγώνα των αυλακορύχων. Οι κοινωνίες της αυτονίας και της κατανάλωσης είναι μάλλον παχύδερμες μπροστά στη λιμοκτονία της Αιθιοπίας. Και ο ξαφνικός θάνατος του Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, του ηγέτη του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι πλήγμα για την αριστερά και τον ευρωκομμουνισμό. Αλλά όπως είδαμε, το 1984 χάθηκε μια από τις πιο λαμπερές προσωπικότητες του αριστερού κινήματος. Ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, ο θεωρητικός ευρωκομμουνισμού και ηγέτης του μεγαλύτερου κομμουνιστικού κόμματος της Δύσης, θα κλείσει τα μάτια του λίγα μόλις χρόνια πριν από τις δραματικές αλλαγές που ζει η γενιά μας και που δικαιώνουν εν πολύ τις θέσεις του. Το πορτρέτο του έχει επιμεληθεί η ανταποκρίτριά μας στη Ρώμη Αθανασία Σιγκελάκη. Ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ γεννήθηκε στην πόλη Σάσαρη, στη Σαρδινία της Ιταλίας, 25 Μαΐου του 1922. Ο πατέρας του Μάριο, δικηγόρος, συμμαθητής του Παλμύρο Τελιάτη, εκλέγεται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βουλευτή και στη συνέχεια γερουσιαστή του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το ίδιο λέει και του Τελιάτη, κοιτάζει ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ. Δεν ακολουθεί μετά πανεπιστημιακές σπουδές. Οι επαφές του με εργατικές κομμουνιστικές ομάδες αρχίζουν το 1938. Γίνεται μέλος του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος το 1943, αναλαμβάνοντας αμέσως χρέη γραμματέα της κομμουνιστικής νεολαίας στη γενέτειρα πόλη. Με κατηγορία τη συμμετοχή του στις λαϊκές διαμαρτυρίες για την έλλειψη ψωμιού, το 1944 ο Μπερλιγκουέρ συλλαμβάνεται από το φασιστικό καθεστώς και φυλακίζεται. Μετά την αποφυλάκησή του, ο κομμουνιστής ηγέτης Παλμύρο Τολιάτσι τον καλεί στη Ρώμη. Το 1945 εκλέγεται μέλος του Κεντρικού Κομιτάτου του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Από το 1945 και μέχρι το 1948, ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ αναλαμβάνει την ευθύνη διαπόσισης των νέων. Το 1949 εκλέγεται πρώτος Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας της Ιταλικής Κομμουνιστικής Νεολαίας και θα παραμείνει στη θέση αυτή μέχρι το 1956. Στο μεταξύ αυτό, 50 με 53 είχε αναλάβει επίσης καθήκοντα Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας της Δημοκρατικής Νεολαίας. Στην αρχή της δεκαετίας του 50 γνωρίζει τη Λετίτσια, μέλισσα σύζυγό του που θα του χαρίσει 4 παιδιά. Η πολιτική καριέρα του Μπερλιγκουέρ κάνει άλματα μέρα με τη μέρα. Από το 8ο συνέδριο του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος εκλέγεται το Δεκέμβρη του 1956 διευθυντής του Κεντρικού Ινστιτούτου Κομμουνιστικών Σπουδών. Και το 1960 αναλαμβάνει γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ εκλέγεται βουλευτής για πρώτη φορά στις εκλογές του 1968 και στη συνέχεια δεύτερος γραμματέας του κόμματός του από το συνέδριο του 1969 στην Πολόνια. Αλλά η πολιτική δράση και προσωπικότητα του Ενρίκο Μπερλιγκουέρ αρχίζουν να παίρνουν διεκτάσεις που ξεπερνούν τα σύνορα της πατρίδας του το Μάρτιο του 1972, όταν το 13ο συνέδριο του κόμματός του τον εκλέγει γραμματέα του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος στη θέση του Λουίτζι Λόγκο. Έχει ήδη υπογραμμιστεί από τους παρατηρητές η πρωτοποριακή και τολμηρή γραμμή του Μπερλιγκουέρ που δήλωνε. Θέλουμε μια σοσιαλιστική κοινωνία που να ανταποκρίνεται στις συνθήκες της χώρας μας, να σέβεται όλες τις ελευθερίες που θεσπίζει το Σύνταγμα, να βασίζεται σε κομματικό πλουραλισμό και συμμετοχή διαφόρων κοινωνικών δυνάμεων. Μια κοινωνία που να σέβεται όλες τις ελευθερίες εκτός από μία, εκείνη που επιτρέπει την εκμετάλλευση της εργασίας των άλλων ανθρώπων, γιατί αυτή η ελευθερία καταστρέφει και ματαιώνει όλες τις άλλες. Με αυτή την ευρύτητα πολιτικής ορατότητας, ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ φτάνει στον ιστορικό συμβιβασμό. Φόρμουλα του κομμουνιστή ηγέτη το 1973, που προβλέπει την κυβερνητική συνεργασία μεταξύ των λαϊκών δυνάμεων που ανήκουν στα κόμματα της αριστεράς και των δυνάμεων λαϊκής και μεσαίας τάξης που αποτελούν τα κόμματα της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας και τα άλλα μικρότερα κεντροδεξιά κόμματα. Την ανανέωση των κρατικών και οικονομικών θεσμών ενάντια στην υπεροχή του καπιταλιστικού μονοπόλου. Απότερος σκοπός της πρότασης του Μπερλιγκουέρ είναι η δημιουργία ενός σοσιαλιστικού συστήματος όπου το κράτος θα είναι ο προγραμματιστής, αφήνοντας περιθώριο και χώρο για την μικρομεσαία ιδιωτική πρωτοβουλία. Πρόταση που το 1976 ανεβάζει το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα στο 34%, το μεγαλύτερο εκλογικό ποσοστό στην ιστορία του. Ο πρώτος όμως που τίθεται στο πλευρό του Μπερλιγκουέρ για την πραγματοποίηση του ιστορικού συμβιβασμού
και γραμματέας της Χριστιανικής Δημοκρατίας Άλτο Μόρο, απαγάγεται και εκτελείται από τις Ερυθρές Αξιαρχίες το 1978. Ήταν τα χρόνια που η τρομοκρατική δράση στην Ιταλία έφτανε στο αποκορύφωμά της. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, χωρίς να αποτελεί μέρος της κυβέρνησης, υποστήριζε απόλυτα τις αποφάσεις της ενάντια στην τρομοκρατία στα πλαίσια της Εθνικής Αλληλεγγύης που προέβλεπε τη συνεργασία όλων των κομμάτων της χώρας εκτός εκείνου της άκρας δεξιάς. Με τη λήξη της Εθνικής Αλληλεγγύης εξαιτίας της αισθητής πτώσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στις εκλογές, ο Μπερλινγκουέρ προτείνει το 1979 το λεγόμενο Τρίτο Δρόμο, τη δημιουργία μιας νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας στην Ιταλία, διαφορετική από το πρότυπο της δυτικοευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Παρόλο του ότι το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα γεννήθηκε με την όθηση της Σοβιετικής Επανάστασης, τόνισε στην επέτειο των 60 χρόνων της, το 77 στη Μόσχα, Μπερλινγκουέρ, πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαφύλαξη της δημοκρατίας και ενάντια στο φασισμό στην Ιταλία, τον ανέθεσε στην εργατική τάξη. Η εμπειρία αυτή, είπε, μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η δημοκρατία σήμερα είναι αξία ιστορικά οικουμενική, πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί μια αυθεντική σοσιαλιστική κοινωνία. Αυτό ακολούθησε τον Μπερλινγκουέρ μέχρι τα τελευταία του χρόνια που τα χαρακτήρισαν ο αγώνας για την ειρήνη, η καταδίκη της σοβιετικής εισβολής στο Αφγανιστάν, η προσπάθεια για την αναστολή τοποθέτησης πυράβλων στην Ευρώπη και τόσα άλλα. 8 Ιουνίου 1984. Η ζωή του Μπερλινγκουέρ μένουν ακόμα μόνο λίγες ώρες. Μιλώντας για τις ευρωεκλογές σε πλατεία της Πάδοβας, αισθάνεται άσχημα, αλλά επιμένει να στέκεται όρθιο. «Σύντροφοι και συντρόφισσες», ήταν τα τελευταία του λόγια πριν το ψωριάσει το εγκεφαλικό επεισόδιο. «Σας καλώ να δουλέψετε όλοι πόρτα-πόρτα, στα εργοστάσια, στις γειτονιές, μιλώντας με τους πολίτες με εμπιστοσύνη». Ο Ενρίκο Μπερλινγκουέρ πεθαίνει στις 11 Ιουνίου 1984. Μια κοσμοθάλασσα που μετράει πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα πέρασε μπροστά από το φέρετρο, αποχαιρετώντας τον κομμουνιστή ηγέτη που, παρόλη την αστική καταγωγή του και τον λιγομήλυτο χαρακτήρα του, ήξερε να πλησιάζει το λαό, να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του και να βλέπει μακριά, πέρα από την εποχή του. Το 1985 ο Κωνσταντίν Τσερνιένκο, με μια πολύ μικρή θητεία στην ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης και του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος, πεθαίνει και τον αντικαθιστά ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Οι πάγοι αρχίζουν να λιώνουν. Κάποια αποθυμένα γεγονότα βγαίνουν στο φως, δύο λέξεις άγνωστες, η Περεστρόικα και η Γκλάσνος, γίνονται πλέον σύμβολα μιας νέας εποχής. Στη Μέση Ανατολή ένας λαός επιμένει να διεκδικεί το δίκαιο του. Η Παλαιστίνη καίγεται και ο Λίβανος ζει με τον τρόμο και το θάνατο. Και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών γιορτάζει τα 40 χρόνια. Από AIDS πεθαίνει ο Αμερικανός ηθοποιός Ροκ Χάπτον. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ είναι αναφυσβήτητα ο άνθρωπος της δεκαετίας. Ένα πορτρέτο για τον άνθρωπο που άλλαξε το ρουν της σύγχρονης ιστορίας ετοίμασε η Λία Αργυριάδου. Το 1986 ένας ακόμα τύραννος, ο διαβόητος Μάρκος, πέφτει στις Φιλιππίνες. Η Κοραζόν Ακίνο, η σύζυγος του δολοφονημένου ηγέτη Μπενίνο, αναλαμβάνει να βγάλει τη χώρα από τη διαφθορά, την κοινωνική, πολιτική και οικονομική κρίση. Έχει τις ευχές και την ανοχή του κόσμου. Φτάνουν όμως αυτά. Το Τσέρνομπιλ φέρνει πάλι στην επιφάνεια το δραματικό ερώτημα. Ποια ανάπτυξη και με ποιο κίνημα. Μετά από αυτό το ατύχημα, κανείς δεν κοιμάται πια ήσυχος. Ο Αντρέι Ταρκόφσκι, ο μεγάλος σκηνοθέτης από τη Σοβιετική Ένωση, πεθαίνει εξόριστος. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στην πατρίδα του και στο κύκνιο άσμα του της θυσία αναρωτιέται αν ο σημερινός πολιτισμός μπορεί να φέρει την αρμονία και την πίστη στους ταραγμένους ανθρώπους. Η Μάργαρετ Θάτσερ ήταν αναμφισβήτητα η γυναίκα της δεκαετίας. Η συντηρητική πολιτικός που κατόρθωσε να κερδίσει για τρίτη συνεχή τετραετία την εμπιστοσύνη του Βρετανικού λαού και την εγκρισή του για μια πολιτική που από πολλούς αμφισβητήθηκε. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, Γιώργος Γεμενάκης, μας μιλάει για το θέμα αυτό. Μάργαρετ Θάτσερ, η γυναίκα που έμελε να αλλάξει την Βρετανία στη δεκαετία του 80 και που φιλοδοξεί να κυβερνήσει τουλάχιστον έως το 1997, εάν βέβαια καταφέρει να πάρει τις εκλογές του 92.
σπούδασε χημικός και ενώ εργαζόταν σε χημική βιομηχανία σαν ερευνήτρια, γνώρισε τον Ντένι Σάσερ και έπειτα από φυλάξεις ενός περίπου έτους δέχτηκε να τον παντρευτεί. Το πολιτικό προσκήνιο φάνηκε στη δεκαετία του 70 όταν υπηρέτησε σαν υπουργός παιδείας στην κυβέρνηση Χ, ο οποίος τώρα βέβαια είναι ορκισμένος εχθρός. Μια ενέργειά της που είχε βγάλει τότε κακό αν μας θυμάστε ήταν όταν κατάργησε το δωρεάν γάλα στα σχολεία. Όταν ο Χ έχασε τις εκλογές, η άγνωστη τότε Μάργαρετ Θάτσερ αποφάσισε να του αμφισβητήσει την αρχηγία. Προς έκπληξη όλων τα κατάφερε και μάλιστα κέρδισε και τις επόμενες εκλογές με μεγάλη άνεση το 79, διότι οι εργατικοί είχαν κατέβει με ανύπαρκτη ηγεσία. Οι συγκρούσεις είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη σταδιοδρομία της Μάργαρετ Θάτσερ. Πρώτα με τους ανώτατους δημόσιους υπάλληλους, τους Μανδαρίνους, που σιωπηλά την κοντράριζαν στις ριζικές λύσεις που επιδίωκε. Η μάχη αυτή την έχανε και θα έχανε και τις εκλογές εάν δεν ερχόταν στα μάνα εξ ουρανού η δεύτερη σύγκρουση. Η Αργεντινή κατέλαβε τα νησιά Φόκλαντ. Τότε η Μάργαρετ Θάτσερ κάλεσε την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και τους ρώτησε «Μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα?» Και εκείνοι, αντίθετα προς τους Μανδαρίνους, τους απάντησαν καθαρά και ξάστρα, δίνοντας προϋποθέσεις, κόστος και πιθανές απώλειες. Η απόφαση για τη σύγκρουση ήταν πολιτική, δική της απόφαση. Και τα πήγε πάρα πολύ καλά με τους στρατιωτικούς, δημιουργήθηκε μάλιστα μια σχέση, αλλεπάλληλου θαυμασμού. Τα Φόκλαντ ήταν λοιπόν η πρώτη μεγάλη νίκη της Μάργαρετ Θάτσερ. Το 1984 ο Ήρα έκανε ό,τι της είχε προσφέρει ο Γκαρτιέρη, δηλαδή ανατείναξε το ξενοδοχείο Grand Hotel στο Brighton κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των συντηρητικών. Οι υπουργοί τους τραυματίστηκαν, άνθρωποι σκοτώθηκαν, η γυναίκα του Νόρμαν Τέμπιτ έπαθε παράλυση. Η κυρία Θάτσερ, την νύχτα της συγχωράς, αντιμετώπισε την κατάσταση με ψυχραιμία και την επομένη το συνέδριο συνεχίστηκε σαν να μην συνέβαινε τίποτα και με το σλόγγαν «Δεν μας τρομάζουν οι τρομοκράτες». Μια άλλη σύγκρουση που είχε η κυρία Θάτσερ ήταν με τους Ανθρακούρικους που την κέρδισε μεν, αλλά φάνηκε πως η ίδια και η κυβέρνησή της ήταν πίσω από τις επιθέσεις εναντίον της. Σε αυτή την αναμέτρηση είχαν χρησιμοποιηθεί σαν όπλα η αστυνομία και τα δικαστήρια. Κάτι που δεν έκανε καλό ούτε στην αστυνομία ούτε στη δικαιοσύνη. Μετά ακολούθησε η σύγκρουση με τις νοσοκόμες και τους γιατρούς. Για τις αποδοχές των νοσοκόμων που ήταν πολύ χαμηλές και την αποκτήλωση της δημόσιας υγείας από επενδύσεις. Το πόλεμο αυτών τον έκανε. Και τέλος η επόμενη σύγκρουσή της ήταν με την Ευρωπαϊκή Κομισιόν και ιδιαίτερα με τον πρόεδρό της, κ. Ντελόρ. Σε αυτό το δίλημα, οι γυραιότεροι εξακολουθούν να έχουν όνειρα για μια εξωτερική πολιτική καθαρά βρετανική και μια αμυντική πολιτική μέσα από το ΝΑΤΟ, αλλά σε στενή συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι νεότεροι όμως, και κυρίως οι επιχειρηματίες, τραπεζίτες, ασφαλιστές κλπ., επιμένουν ένταση σε μια ενωμένη Ευρώπη. Η Μάργαρετ Θάτσερ παρέλαβε μια χώρα με πεσμένο ηθικό. Οι Βρετανοί έησαν μέρες συγκίνησης με την εισβολή στα Φόκλαντ. Μέρες που θύμιζαν την εποχή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, όπου ο ήλιος δεν έβγαινε ποτέ. Η Μάργαρετ Θάτσερ απελευθέρωσε την οικονομία από τους περιορισμούς είτε της γραφειοκρατίας είτε προηγούμενων εργατικών κυβερνήσεων. Η Βρετανία μπήκε στο διεθνή πολιτικό χάρτη. Οι υπόλοιποι ηγέτες την λογαριάζουν. Από την άλλη μεριά όμως πολέμησε με φανατισμό την τοπική αυτοδιοίκηση, τις κρατικοποιημένες επιχειρήσεις τις οποίες έβγαλε στο σφυρί και εξακολουθεί ο πόλεμος εναντίον των σιδηροδρόμων. Η περικοπή στις επενδύσεις ήταν το κύριο αίτιο των φοβερών δυστυχημάτων που έγιναν πέρυσι. Και τέλος οι αυξανόμενες ουρές στα νοσοκομεία, η φτώχεια και το φοβερό πρόβλημα της στέγης είναι κάτι που χαρακτηρίζει τις μεγάλες πόλεις όπου τα πεζοδρόμια είναι κατάμεστα από ανθρώπους ξαπλωμένους επάνω σε κουρέλια. Η κυρία Θάτσερ άλλαξε πολλά και δημιούργησε αυτό που λέμε σταθερισμό. Όμως η επιρροή της στη δεκαετία του 90 θα είναι όπως λένε πολύ λιγότερη ακόμα και αν κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Διότι η εποχή της Θάτσερ πλησιάζει προς το τέλος. Το 1988 η Ευρώπη αρχίζει να οραματίζεται τη νέα της πορεία. Τα σύνορα, τουλάχιστον τα οικονομικά, θα πέφτουν το 1992. Ο Ντελόρ σχεδιάζει μια νέα Ευρώπη, μια νέα οικονομική κοινότητα που θα διασπά το διπολισμό στις διεθνείς σχέσεις. Ο Ρέιγκαν επισκέπτεται τη Μόσχα, υπογράφει με τον Κορμπατσόφ συμφωνία για την καταστροφή των πυρηνικών πυράβλων. Κάποιοι αισθάνονται δικαιωμένοι και όλοι είναι περισσότερο ήσυχοι. Μια γυναίκα, μια μουσουλμάνα γυναίκα, η Μπεναζίρ Αλί Μπούτο, αναλαμβάνει την ηγεσία στο ταλαιπωρημένο Πακιστάν. Ο Τζορτζ Μπους, ο αντιπρόεδρος του Ρόναλντ Ρέιγκαν, γίνεται τον Νοέμβριο, όπως είπαμε, ο 401ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλάζει η φυσιογνωμία της αμερικανικής πολιτικής,
από τον Ρέιγκαν στον Μπους είναι το θέμα που μας έστειλε από τη Νέα Υόρκη ο ανταποκριτής μας Χρήστοφος Λαζαρίδης. Το 89 είναι η χρονιά που χαρακτηρίζει την δεκαετία. Από τον πολυκομματισμό που εγκαθιδρύεται για πρώτη φορά στην Πολωνία, στο γκρέμισμα του τείχους του Βερολίνου. Από τις εθνικιστικές εκρήξεις στο ασιατικό τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι το αίμα των φοιτητών της Tiananmen και από τις μεταρρυθμίσεις στην Ουγγαρία μέχρι την επανάσταση στην Ρουμανία και το θλιβερό όσο και αποτρόπαιο τέλος των Τσαουσέσκου, η ανθρωπότητα ζει τις μεγάλες στιγμές της. Στην εκπνοή του 1989, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά το πρότυπο της στρατιωτικής τους επέμβασης στο νησί Γρενάδα το 1983 επεμβαίνουν και στον Παναμά για να συλλάβουν τον ισχυρό άντρα της χώρας Μανουέλ Νοριέγα, ο οποίος καταζητείται από την Αμερικανική δικαιοσύνη για εμπορία ναρκωτικών. Αλλά η δεκαετία που πέρασε θα σφραγιστεί από μια σειρά εξελίξεων που θα αποτελέσουν τη χαριστική βολή στο σαλινισμό. Στην αποσαλινοποίηση που ουσιαστικά σημαίνει το τέλος μιας εποχής, αναφέρεται η ανάλυση του Αργύρη Αργυριάδη. Κυρίες και κύριοι, όσοι παρακολουθήσατε το διπορικό αυτό που κάναμε στη δεκαετία του 80, θα θυμάστε ίσως, αν το παρακολουθήσατε από την αρχή, ότι αναρωτηθήκαμε μήπως πρόκειται για το τέλος ή για την αρχή μιας εποχής. Οι αλλαγές που έγιναν και που συνεχίζονται έχουν προκαλέσει πράγματι έκπληξη και αμηχανία. Στο στούντιο έχουμε μαζί μας απόψε τον κύριο Μιχάλη Ράπτη, τον δημοσιολόγο κύριο Μιχάλη Ράπτη και τον τεχνική διευθυντή τον κύριο Δημήτρη Κόντσα, για να σχολιάσουμε μαζί αυτά τα θεαματικά γεγονότα της μεγάλης αυτές ανατροπές. Κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο στούντιο της ΕΤ2.